Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η κυβερνοασφάλεια, μια πρακτική που αφορά την προστασία ηλεκτρονικών και ψηφιακών συστημάτων, δικτύων και δεδομένων από τις διάφορες κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, γίνεται προφανώς γιατί υπάρχει κυβερνοέγκλημα. Τι είναι λοιπόν αυτό το κυβερνοέγκλημα, ποιος, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις και γιατί. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πίσω από το λεγόμενο κυβερνοέγκλημα βρίσκεται ένας πραγματικός πόλεμος στο επίπεδο της πληροφορίας και όχι μόνο. Χώρες, μονοπωλιακά μεγαθύρια, προσβάλλουν ηλεκτρονικά συστήματα, υποκλέπτουν δεδομένα άλλων χωρών και μονοπωλίων προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα, να διασφαλίσουν πλεονεκτική θέση στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, με μόνιμο θύμα φυσικά τους λαούς. Τέτοιες επιθέσεις γίνονται από οργανωμένα ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Γερμανία, την Κίνα, τη Ρωσία, τον Καναδά και άλλες, πίσω από τις οποίες βρίσκονται ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως είπα, με ειδικούς στο κυβερνοέγκλημα. Εξελίσσονται σε συνθήκες σφοδρών ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων και ενδοαστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών. Ειδικά την περίοδο που διανύουμε. Χώρες και μονοπόλια προσβάλλουν ηλεκτρονικά συστήματα, υποκλέπτουν δεδομένα άλλων χωρών προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες. Οι προηγμένες αυτές καπιταλιστικές χώρες, μεταξύ άλλων είναι και ο ΩΣΑ, είναι το ΝΑΤΟ που είναι διακρατική υπεριαλιστική οργανισμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θέσει ως πρώτη προτεραιότητα αυτό το θέμα δηλαδή της κυβερνοασφάλειας. Άλλωστε είναι γνωστό αυτό το νατοϊκό πρόγραμμα από παλιά, το πρόγραμμα Έσελον και άλλα φυσικά που εξελίσσονται, που με τις σύγχρονες προεκτάσεις τους έχουν στόχο να καταγράφουν την ηλεκτρονική κίνηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών και με μικρότερα σε ισχύ καπιταλιστικά κράτη δορυφόρους είναι αναγκαία, καθώς και η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Όπως αποδεικνύεται και από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η ρύθμιση για τη σύσταση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές καπιταλιστικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως της Γερμανίας, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ, με βάση και τις επίσημες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, του γνωστού ENISA, και συνολικά τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις που προβλέπουν ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο των αρχών κυβερνοασφάλειας, απαιτούν ενδυνάμωσή τους σε οργάνωση, προσωπικό, σε χρηματοδότηση και ούτω καθεξής, αλλά και ευελιξία και λειτουργική αυτοτέλεια και για την ανάπτυξη συνεργασιών με εγχώριες και ξένες αρχές, φορείς, Ινστιτούτα, συμμετοχή σε προγράμματα κλπ. Ειδικότερα η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κομβικό ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της. Αυτός ο ταχύς και ευρύς ψηφιακός μετασχηματισμός που διαπερνά όλες τις οικονομίες, τις καπιταλιστικές οικονομίες, σε όλο το φάσμα των διαδικασιών και λειτουργιών τους, αναβαθμίζει αντίστοιχα τη σημασία της κυβερνοασφάλειας για την προστασία των κρίσιμων στρατηγικών υποδομών σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό λοιπόν το φόντο, το σχέδιο νόμου υπηρετεί συγκεκριμένες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται για παράδειγμα με την νέα οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, θα αυξήσει κατακόρυφα τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για τη χώρα, καθώς και τον αριθμό των εποπτευόμενων φορέων και των υποχρεώσεών τους, την πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα, η οποία είναι σε φάση τροποποίησης με επικαιροποίηση των ενιαίων απαιτήσεων των κρατών μελών. Τώρα, η υποσύσταση Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το βασικό ζητούμενο του σχεδίου νόμου, αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο απολύτως διαβαθμισμένο,
χρησιμοποιεί στην στελέχωσή της διάφορους ένστολους μέχρι και υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και όπως και σε άλλες υπηρεσίες, έτσι και εδώ, μετακινεί για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν υπαλλήλους από άλλη υπηρεσία, στην προκειμένη περίπτωση από το ψηφιακής πολιτικής και μάλιστα χωρίς να ερωτηθούν. Προφανώς το επίδομα που προβλέπεται χρησιμοποιείται, δίνεται ως δέλεαρ για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετούμαστε αρνητικά σε αυτό το νομικό πρόσωπο με κριτήριο τη λειτουργία και το ρόλο που θα διαδραματίσει. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με άλλα όργανα και αρχές υπεριαλιστικών κρατών, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκει η Ελλάδα, το ΝΑΤΟ που επίσης ανήκει η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στρατηγικός εταίρος, καλείται να αναβαθμίσει το ρόλο της στη συνδυασμένη εξυπηρέτηση στρατηγικών αναγκών του κεφαλαίου αλλά και του κράτους, του αστικού κράτους, και αναφέρομαι πιο ειδικά. Πρώτον, για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προϋποθέτει η προστασία των σχετικών κρίσιμων υποδομών από τις μεταφορές και την ενέργεια μέχρι τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις υπηρεσίες υγείας, συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης για ψηφιακά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Προϋποθέτει επίσης την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, που βέβαια κλείνεται σε όλες τις πτώσεις στη σχετική αιτιολογική έκθεση, η οποία αφορά αυτό που λέγεται την εμπιστοσύνη και συμμετοχή των πολιτών στο σύνολο της ψηφιακής μετάβασης και των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, χωρίς τα οποία δεν μπορεί πράγματι να διευρυνθεί το ψηφιακό εμπόριο και άλλα πολλά. Αυτό όμως που δεν λέγεται, παρότι είναι βασικός στόχος, είναι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των ίδιων των επενδυτών, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην ανθεκτικότητα και ασφάλεια για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους στόχων στη χώρα. Δεύτερο στοιχείο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, επιδίωξη μάλλον, είναι η διασφάλιση και ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, θα λέγαμε, του κεφαλαίου, και γενικά της χώρας, του κεφαλαίου, στο πλαίσιο και της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς, με βάθεμα της εμπλοκής της στα υπεριαλιστικά πολεμικά μέτωπα των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί με τη σειρά της προστασία στρατηγικών υποδομών σε ένα περιβάλλον ενδυνόμενου ανταγωνισμού και συγκρούσεων, όπου αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα. Κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και διάφορα άλλα. Γι' αυτό και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου γίνεται ευθεία επίκληση σε ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας στις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλων τομέων. Γι' αυτό και ευθέως στο νομοσχέδιο, αναφέρομαι στο άρθρο 4, στην παράγραφο 4, λέγεται πως ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της αρχής ασκούνται λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιώδη συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και για το σκοπό αυτό η αρχή συνεργάζεται με το σύνολο των αρμόδιων φορέων και ιδίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την ΕΙΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τρίτη επιδίωξη. Το νομοσχέδιο είναι ενταγμένο στη συνολική κατεύθυνση ενίσχυσης του ψηφιακού αστικού επιτελικού κράτους, όπως το λέμε εμείς. Το αστικού, δεν το λέτε εσείς, ακούγεται για το επιτελικό κράτος, εμείς λέμε του αστικού επιτελικού κράτους, ενάντια τελικά και στο βασικό εχθρό του, τον εχθρό λαό. Είναι μια διάσταση που θα την ακούσετε μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η επίκληση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων, αποσιωπά επιμελώς τους πραγματικούς στόχους. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το αστικό επιτελικό κράτος, επιδιώκουν με πρόσχημα την καταπολέμηση της βίας και την τρομοκρατία,
την ένταξη της καταστολής και της ποινικοποίησης του ριζοσπαστικού φρονήματος, της λαϊκής δράσης και των αγωνιστών της σε εκτεταμένους μηχανισμούς παρακολούθησης και φακελώματος, καθώς και στην καταστρατήγηση λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν μετά από αγώνα. Μην πάμε πάρα πολύ μακριά. Το ζούμε εδώ με την συστηματική παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, κομμάτων και κυρίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, χωρίς ποτέ να επιδιώξει καμία κυβέρνηση, κρατικό ή εισαγγελικό όργανο, να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις επί της ουσίας. Με την παρακολούθηση, συγκέντρωση τέτοιων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας διασύνδεσης, διασταύρωσης, ελέγχου μεγάλου όγκου πληροφοριών και με τις άλλες εξελίξεις στην αποθήκευση πληθώρας δεδομένων από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα φορολογικά στοιχεία, αυτόματη αναγνώριση πινακίδων αυτοκινήτου κλπ. Τα επιτελεία, τα αστικά επιτελεία έχουν πολλαπλάσιες δυνατότητες ανακάλυψης της πολιτικής τοποθέτησης του καθενός και σε τελευταία ανάλυση πολλαπλάσια πληροφόρηση για τον πραγματικό αντίπαλο, το οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Τα γνωρίζουμε και εμείς αυτά, αγαπητοί κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης και γενικά του αστικού πολιτικού φάσματος. Το δίκτυο των δικτύων, ένα χωρίς αμφιβολία μεγαλειώδες επίτευγμα της κοινωνικοποιημένης εργασίας, το οποίο δεν το απορρίπτουμε αντιθέτως, όμως είναι ένας χώρος όπου η παραγωγή, η φύλαξη, η μεταφορά πληροφορίας κάθε είδους, οτιδήποτε και αν αυτή η πληροφορία συμβολίζει, είναι εξαιρετικά ελεγχόμενη από το κεφάλαιο, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, τα κράτη, τα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη, σε όλα τα επίπεδα. Από τη διακίνηση της πληροφορίας μέσα από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τον έλεγχο των διευθύνσεων, μέχρι την αναζήτηση πληροφοριών σε ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά ιστολόγια και παλιλεύοντας, ο έλεγχος των δεδομένων είναι ασφιχτικός. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται από μια χούφτα μονοπωλιακών ομίλων. Είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούνται σε ένα ρόλο ηλεκτρονικού χαφιέ, γεγονός που καθιστά τους χρήστες τέτοιων ιστοσελίδων, άρα και τον περίγυρό τους, ένα ανοιχτό βιβλίο για τις διάφορες υπηρεσίες που συλλέγουν αβέρτα πληροφορίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έγκαιρα είχε αναδείξει αυτό το θέμα. Τότε φυσικά λιδωρήθηκε, συκοφαντήθηκε σαν εχθρός της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Η επιβεβαίωση από τους πλέον αρμόδιους πρέπει να δώσει τροφή για σκέψη σε κάθε καλόπιστο άνθρωπο, ιδιαίτερα σε μια εποχή που στο όνομα του αντιτρομοκρατικού αγώνα και τα λοιπά και του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ στοχοποιούνται όλο ένα και περισσότερο τα λαϊκά κινήματα ανά τον κόσμο. Και να σας θυμίσω δηλαδή, δεν είναι πρόσφατο, αλλά είναι γενικά γνωστό, το θυμόμαστε, τα όσα έχει ανακαλύψει ο Αμερικανός πράκτορας, ο Σνόουντεν, ότι σχεδόν τα πάντα στο διαδίκτυο παρακολουθούνται σε παγκόσμια κλίμακα από το Πρίσμα. Ένα πανίσχυρο σύμπλεγμα συστημάτων πληροφορικής που έχουν αναπτύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και στις νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων των μυστικών της υπηρεσιών. Η κυβέρνηση λοιπόν, δικιά μας, για άλλη μια φορά, όπως και όλες οι προηγούμενες, με βάση τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία φυσικά ανήκουμε, αξιοποιούν τους κινδύνους που γεννά και θρέφει το ίδιο το σύστημα και η πολιτική τους, από την μαζική επεξεργασία δεδομένων μέχρι την έκθεση του λαού απροστάτευτου σε κινδύνους της ψηφιακής καπιταλιστικής αγοράς, για να ενισχύσουν το οπλοστάσιο και τις αρχές που τελικά στρέφονται ενάντια στο λαό και στα δικαιώματά του. Το ζήτημα λοιπόν του κυβερνοεγκλήματος και των κυβερνοεπιθέσεων, του κόστους από αυτά που υπολογίζεται για το 2023 σε 13 εκατομμύρια παγκοσμίως, τίθεται στο σχέδιο νόμου ως πρόβλημα που αφορά γενικά το κοινωνικό σύνολο, κρύβοντας ότι η ανησυχία της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άλλων κρατών και κυβερνήσεων, αφορά μόνο στο κόστος και στη ζημία των μονοπωλιακών ομίλων και του κράτους τους
και η κατεύθυνση του νομοσχεδίου υπηρετεί ακριβώς αυτά τα συμφέροντα. Σε αυτές τις επιταγές, στις αντιδραστικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου, συνενούν και τα άλλα κόμματα, πολλά από τις τοποθετήσεις και τις προηγούμενες, βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, έχοντας αποδείξει την απόλυτη σύμπνοια στους σχετικούς στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερψηφίζοντας, για παράδειγμα, από κοινού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, τις οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια, την πρώτη από τις οποίες ενσωμάτωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 4577 το 2018. Κατά συνέπεια, ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε επί της αρχής, θα πούμε φυσικά περισσότερα και στις επόμενες συνεδριάσεις, κυρίως στην Ολομέλεια, και για το κυρίω ζήτημα που είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αλλά και για τις ρυθμίσεις για το ελληνικό χτιματολόγιο και την ψηφιοποίηση αρχείων των υποθηκοφυλακίων. Αυτά. Σας ευχαριστώ.